Είναι μια ιδέα κεντρικά του Δημοσθένη ότι συζητώντας το τι έβγαλε το 17, οφείλουμε να απαντήσουμε και σε έναν αντίπαλο σήμερα, όπου χρησιμοποιώντας τάχα την κριτική στον παλαιοσμό, καταλήγει στην απόρριψη του κινήματος και κάθε κομματικής επανάστασης. Αυτή την εκδοχή που αντιολογεί ο ορισμό. Αυτή η εκδοχή έχει ρίζες. Αυτό το κομμάτι που αναφέρθηκα τώρα είναι κάτι εξοχήν στο οποίο θα πιάσει ο Δημοσθένης και εγώ δεν θα την πείσω καθόλου. Έχει ρίζες σε επεξεργασίες κάποιων θεωρητικών στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Στο τέλος της δεκαετίας του 40, 50, με κεντρική την ΑΡΕΜ και αυτά είναι που θα πιάσει περισσότερο ο Σωτήρης. Όλες όμως αυτές τις θεωρίες αναζητούν ηρωικές ρίζες και τις βρίσκουν σε τοποθετήσεις, σε γραπτά και στη λογοτεχνία της εποχής του 30, όπου η κριτική, αυτό το ρεύμα του αντιολοκληρωτισμού, ξεκίναγε κυριολεκτικά μέσα από τα σπλάχνα του κινήματος. Μέσα από τους ανθρώπους του προηγούμενου επαναστατικού κύματος, του 17-27, θα πω μετά γιατί το λέω έτσι, οι οποίοι εξακολουθούσαν να επιβιώνουν μέσα σε μια συγκυρία εξαιρετικά αρνητική. Άρα, εγώ θα πιάσω περισσότερο αυτό το τμήμα και θα το πιάσω στηριγμένο περισσότερο στη λογοτεχνική απεικόνηση αυτού του ρεύματος και των απόψεών τους. Θα προσπαθήσω να αναπτύξω μέσα στον χρόνο 5 σημεία. Το πρώτο, αυτές οι φωνές, να τις περιγράψω λίγο. Η πιο γνωστή και η πιο σημαντική από αυτές τις φωνές είναι ο ΣΕΡΣ. Είτε με το βιβλίο «Ο χρόνος ένα της Ρώσης Επανάστασης», το οποίο έχει κάνει μία έκδοση στα ελληνικά από τους συντρόφους του ΣΕΡ, οι οποίοι απαλήψαν από την έκδοση τον επίλογο, όπου ακριβώς ο ΣΕΡΣ συμπυκνώνει και βάζει για πρώτη φορά ακόμα και τον όρο ολοκληρωτισμός απέναντι στο Στάλιν. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που εμείς επιμείναμε, πέρα από το ότι το ετοιμάζαμε παράλληλα το βιβλίο, να το βγάλουμε. Το εκδίδουμε, είναι έτοιμο, το παραλαμβάνουμε αύριο το υπογραφείο. Σήμερα. Και την άλλη εβδομάδα εδώ θα υπάρχει η πρώτη παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Η γνώμη μου είναι ότι ο ΣΕΡΣ, ακριβώς επειδή είναι ένας παρακοκαπισμένος επαναστάτης, ένα πολύ έπειρο πολιτικό στέλεχος, με βαθιά γνώση του αναρχισμού αλλά και του πολυσεπικισμού, αποφεύγει να πέσει σε ένα χρήσιμο λάθος που πέφτουν αυτές τις θεωρίες. Αποφεύγει να αφήσει ανοιχτή την τοποθέτησή του στην προοπτική της παρέτησης από την εργατική επανάσταση. Εξακολουθεί να τοποθετεί όλες τις ελπίδες για το μέλλον σε μια καινούργια νικηφόρα εργατική επανάσταση. Από αυτήν την άποψη, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και τόσο ενταγμένος μέσα στο ρεύμα που θα λέγαμε της αντιολοκληρωτικής κριτικής, το οποίο πιστεύω ότι καθορίζεται από την απελπισία. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα περιγράφοντας τις ιστορίες που λέει η αντιλογοτεχνία. Να αρχίσω από τα εύκολα. Κυκλοφορούν δύο βιβλία τα οποία μπορούν να διαβαστούν παράλληλα και ταυτόχρονα. Το ένα έχει τίτλο «Στάντη 36, το καλοκαίρι πριν από το σκότος», κρίσιμος είναι ο υπότιτλος. Περιγράφει, θα πω, πιανόν ανθρώπων το καλοκαίρι, πριν από το μεγάλο σκοτάδι του δεύτερου πολέμου. Και το δεύτερο είναι το βιβλίο αυτοβιογραφικό του Ernst Toller, με τίτλο «Ήμουν ένας Γερμανός». Πιο μακριά. Okay. Να δοκιμάσω χωρίς. Γιατί μιλάει το πρώτο βιβλίο, το Στάντι 36. Μιλάει καταρχήν για τις ιστορίες δύο Γερμανών συγγραφέων, μη πολιτικοποιημένων,
άσχετον με το επαναστατικό κύμα του 17, του Στέφαν Ζάικ και του Γιώζεβ Ροτ. Εβραίοι, αντιναζιστές, με αυτή την ευαισθησία, βρίσκονται εξόριστοι από τη Γερμανία και ζουν το τελευταίο ανέμελο καλοκαίρι τους στην Οστάντη. Μπορούν να μείνουν μακριά από την πολιτική? Όχι. Και οι δύο έχουν φίλο τον τρίτο γερμανό συγγραφέα και αυτόν εβραϊκής καταγωγής, τον Ernst Toller, ο οποίος γεννημένος σε ένα χωριό στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας, μεγαλώνει ως Γερμανός, μαθημένος παρότι είναι Εβραίος να μισεί τους Πολωνούς, τους οποίους τους αποκαλεί Πολάκους, ρατσιστικά, και φτάνει στον πόλεμο με αυτή τη διαπαιδαγώγηση του Γερμανού νέου και όλος ενθουσιασμό ζητάει να πάει στο μέτωπο. Πάει πράγματι στο μέτωπο, κατατάσσεται στο πυροβολικό, παρόλο που είχε ασθενή υγεία και θα μπορούσε να μην πάει, σαπίζει επί πολλούς μήνες τα χαρακώματα, αντιμέτωπος με τις ψήρες, την πείνα και την καταπίεση από τους αξιωματικούς και ως διέξοδος αυτή την κόλαση, τι ζητάει? Να μετατεθεί στην πρώτη γραμμή. Να ζήσει τη δόξα. Να πολεμήσει. Το αίτημά του γίνεται εύκολα δεκτό από τους αξιωματικούς και τον στέλνουν στην πρώτη γραμμή του πυροβολικού, όπου αντιμετωπίζει την άλλη εικόνα του πολέμου. Αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα όπου ο ίδιος κάθε μέρα σακατεύει κόσμο με τα κανόνια και βλέπει τους συντρόφους του να σακατεύονται από τους σωλήτες του αντίπαλου. Και μέσα από αυτή την εμπειρία, ο ενθουσιώδης Γερμανός εβραϊκής καταγωγής μετατρέπεται σε έναν αντιπολεμικό αγωνιστή. Λόγω της καταστραμμένης του υγείας, τον στέλνουμε πίσω. Γυρνάει στο Βερολίνο, όπου οργανώνει τις πρώτες αντιπολεμικές εκδηλώσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, αντιμετωπίζει τους τραβούκους, πολιτικοποιείται. Γίνεται μέλος του Ανεξάρτητου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, του ΣΠΝΤΕ, της αριστερής πτέρυγας των σοσιαλδημοκρατών, που μετά το διάσημο συνέδριο της Χάλε ενώνεται με το Σπάρτακο και φτιάχνουν το ΚΠΔ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία συμμετέχει στην κυβέρνηση των Εργατικών Συμβουλίων, τη σύντομη υπό τον Αύγουστο Λεβινέ, στη Βαυαρία. Η συντριβή φέρνει τη φυλάκισή του και η φυλακή σε εκείνα τα χρόνια είναι πανεπιστήμια. Μέσα στη φυλακή μαθαίνει μαρξισμό, συνεργάζεται, γίνεται αυτό που θα λέγαμε σήμερα στέλεχος. Και επειδή είναι καλός συγγραφέας, χρησιμοποιεί την τέχνη του ως αγκιτάτσια και προπαγάνδα ενάντια στο καθεστώς. Με τη νίκη των Ναζί βρίσκεται στο εξωτερικό. Την ώρα που οι Ναζί συλλαμβάνουν την οικογένειά του και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στη Γερμανία. Ζει λοιπόν μαζί με τον Σβάι και τον Ροτ το τελευταίο ήσυχο καλοκαίρι στην Οστάντη. Ανοίγω παρένθεση για το μέλλον και των τριών. Ο Τόλερ αυτοκτονεί το 1939, τρεις μέρες μετά την είσοδο του Φράγκο στη Μαδρίτη. Η είδηση της αυτοκτονίας του Τόλερ φέρνει το θάνατο του Γιώζεφ Ροτ. Δεν έχει καμία σημασία αν είχε την Άρτα και τα Γιάννενα για να πεθάνει μετά την είδηση του θανάτου του Τόλερ, ή αν είχε πιει την Άρτα και τα Γιάννενα νωρίτερα και με την είδηση του θανάτου του Τόλερ πεθαίνει. Με το που ενημερώνεται, μπαίνει σε νοσοκομείο και δύο μέρες μετά πεθαίνει. Ο Τσβάικ, ο πιο απολύτικος από τους τρεις, θεωρεί ότι θα έχει ελπίδα στο μοναχικό βίο. Καταφεύγει στη Βραζιλία και τρία χρόνια αργότερα, το 1942, τον βρίσκουμε κρεμασμένο στο δωμάτιό του. Δεν υπάρχει λύση σε αυτή την απελπισία. Όμως, ζώντας ήδη σε μια επαφή με την πολιτική μέσα από τον Τόλερ, θα δείτε και στα δύο μυθιστορήματα να εμφανίζεται και μια άλλη πιο σκληρή ομάδα. Στην Οστάντη εμφανίζεται κάποια στιγμή μια προσωπικότητα η οποία είναι θρηλυκή στην Κομιντέρ. Μίντσεμπεργκ. Βίλι Μίντσεμπεργκ. Στέλεχος του ΚΚ Γερμανίας και ακτιβιστής με την έννοια που παίρνει ο ακτιβισμός εκείνα τα χρόνια. Πρώτος οργανωτής της νεολαίας της Κομιντέρ. Πρώτος οργανωτής της κόκκινης βοήθειας της Κομιντέρ. Και η κόκκινη βοήθεια σε εκείνα τα χρόνια δεν είναι απλώς αλληλεγγύη.
κάνει και άλλες επιχειρήσεις, πολύ πιο σκληρές. Το 36 ο Μίτσεμπερ είναι επικεφαλής της Επιτροπής Αγκιτάσιας και Προπαγάνδας της Κομιτέρ για όλη την Ευρώπη. Είναι ένας εργάτης με καταγωγή από τη Θουρυγγία, θηριώδης στο παρουσιαστικό, δεν κρύβει την εργατική του καταγωγή και προκαλεί τρόμο, γιατί είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός, σε όλους τους αντιπάλους. Έχει μια ομάδα γύρω του. Το δεξί του χέρι, που είναι ο δημοσιογράφος με τον οποίο συνεργάζεται στο εσωτερικό της Γερμανίας, λέγεται Edgar André. Περνάει μέσα στη λογοτεχνία, τον συλλαμβάνουν Ναζί, τον δικάζουν και κατευθείαν μετά τη δίκη τον εκτελούν με αποκεφαλισμό. Τη μέρα της εκτέλεσής του, οι πολιτικοί κρατούμενοι στη φυλακή, 5.000 άνθρωποι, κατεβαίνουν σε απεργία πείνας, η οποία συντρίβεται από την Γκεστάπο. Το δεύτερο δεξί του χέρι είναι ο Άρθουρ Κέσλερ. Έγινε γνωστός στη συνέχεια από το βιβλίο «Το μηδέν και το άπειρο», που είναι ένα βιβλίο που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στη σταλινική προπαγάνδα. Πολλά νέα παιδιά της δεκαετίας του 60 και του 70, χωρίς να εξαιρείται αυτός που μιλάει, διαβάζοντας το βιβλίο του Κέσλερ, φρενάρανε το δρόμο που είχαν πάρει για να οργανωθούν στο μόνο πράγμα που ξέραν ότι υπάρχει ως οργάνωση μέσα στην αριστερά, δηλαδή στο ΚΚΚ. Ο Κέσλερ καταλαβαίνει τα προβλήματα που έχει η ομάδα και κυρίως ένα πρόβλημα που θα αναφερθώ αμέσως μετά και ζητάει να ξεφύγει. Ζητάει την άδεια από τον Μίτσεμπερκ να πάει στην Ισπανία, να πολεμήσει, να σταματήσει να ζει μέσα στη σαπίλα. Τελικά παίρνει την άδεια. Πάει στην Ισπανία, πολεμάει, διαπιστώνει αυτά που διαπίστωσε στην Ισπανία και που είναι γραμμένα και στην Ισπανική Διαθήκη, ένα άλλο διάσημο βιβλίο του, γίνεται αντισταλινικός, γράφει το μηδέν και το άπειρο και στην επιστροφή είναι από τους πρώτους που μπαίνει στον πειρασμό της συνεργασίας με τους δυτικούς απέναντι στους ανατολικούς, ελέγχοντάς το σε έναν βαθμό, αυτοκτόνησε τελικά και αυτός μαζί με τη γυναίκα του αρκετά αργότερα. Ο πιο στενός συνεργάτης του Μίτσεμπερκ είναι ο Ότο Κάτς, γνωστός στην κομμουνιστική λογοτεχνία ως Αντρέ Σιμών. Είναι πραγματικά το δεξιχέρι, αλλά ταυτόχρονα είναι ο άνθρωπος της Μόσχας. Είναι ο άνθρωπος που ενημερώνει το κέντρο για τις δραστηριότητες του Μίτσεμπερκ. Είναι ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί η ομάδα της αγκιτάσεως και προπαγάνδας για να εξασφαλίζει λεφτά, για να έχει τις σχέσεις με διάφορους καπιταλιστές και να οργανώνει διάφορες επιχειρήσεις. Καρφώνει συστηματικά τον Μίτσεμπερκ, είναι ο μόνος που γλιτώνει από την ομάδα και μετά το 1945 βρίσκεται στην ηγεσία του Τσεχοσλοβάκικου κόμματος. Γλιτώνει. Το 1952 ανακαλύπτεται μια συνωμοσία Εβραίων με στόχο να σκοτώσει τον Στάλιν στη Μόσχα. Δικάζονται και εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες όλα τα στελέχη εβραϊκής καταγωγής που ήταν γνωστά. Μεταξύ τους ο Ότο Κάτς, ο οποίος εκτελείται χωρίς δίκη και θα μπω στον πειρασμό να πω μια σκανδαλιστική λεπτομέρεια. Τα πτώματά τους αποτεφρώνονται. Η τέφρα δεν παραδίδεται στις οικογένειες, αντίθετα τους δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως δομικό υλικό για την άσφαλτο που θα έστρωνε τους δρόμους της Πράγας. Το μήνυμα πρέπει να είναι πολύ καθαρό, πολύ γυμνό. Ο Μίτσεμπερκ σπάει με τη Κομιντέρν μέσα από αυτές τις εμπειρίες και παίρνει ένα δρόμο, τον κατηγορούν για τροσκισμό όπως όλους, δεν είναι τροσκιστής, αντίθετα έχει κάνει πολλές και πολύ σκληρές αντιτροσκιστικές επιχειρήσεις μέσα στη δεκαετία του 30 και αιματηρές. Τον κατηγορούν για τροσκιστή και ξέρει ότι είναι το μέλλον του προδιαγεγραμμένο. Οργανώνει μια ομάδα αντιφασιστών Γερμανών προσφύγων στο Παρίσι, οι οποίοι βρουν ένοπλα ενάντια στους Γερμανούς, αλλά ταυτόχρονα καταγγείλοντας τους Ρώσους. Ο Μίτσεμπερκ συλλαμβάνεται από τη γαλλική κυβέρνηση, από βρά μαζί με δύο φίλους του, ή θεωρούσε ότι είναι φίλοι του, και την επομένη βρίσκεται στραγγαλισμένος σε ένα δάσος. Υπάρχουν δύο ερμηνείες, η μία ότι αυτοκτόνησε και η άλλη ότι οι δύο φίλοι του ήταν πράκτορες GBU και τον σταγκαλίσανε
κατά την απόδραση δεν έχει καμία σημασία να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτές είναι πτυχές της πραγματικότητας που ένα στενό στελεχικό δυναμικό οι άνθρωποι της Κομιντέρ αντιμετωπίζουν μέσα στη δεκαετία του 30. Και αυτοί κατά τους καπιταλιστές είναι οι πράκτορες της Κομιντέρ. Είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, πραγματοποιώντας αποστολές, μεταφέροντας κείμενα, μεταφέροντας οδηγίες και η ζωή τους είναι πραγματικά ένα πολεμικό τραγούδι και τα πολεμικά τραγούδια γερμανικές φυλές τα λέγανε σάγκα. Υπάρχει λοιπόν μια σάγκα για αυτούς τους ανθρώπους. Ο Κέσλερ την έχει ονομάσει η σάγκα της Κομιντέρ. Είναι του Μανές Πρεμπέρ, εις Πέντρ, Καμένη Βάτος. Ένα βιβλίο το οποίο δεν συνιστώ να το διαβάσει κανένας σύντροφος. Και το λέω ευθέως. Είναι τόσο πηχτή απελπισία, είναι τόσο σκοτάδι, που πραγματικά είναι αδιέξοδο. Για να μην πλέξω σε ιστορίες και εδώ και πάω μακριά, θα σας διαβάσω όμως την αφιέρωση με την οποία αρχίζει το βιβλίο του Σπρεμπέρ, γιατί δείχνει σε ποιους αναφέρεται, ποιους αποχαιρετάει και προς τα πού βαδίζει. Ο Σπερβέρ είναι και αυτός εβραϊκής καταγωγής, ο πατέρας του ήταν Αραβίνος, ξέρει πολύ καλά τα θρησκευτικά των Εβραίων. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η καμένη βάτος». Η φλεγόμενη αλλά ποτέ καιωμένη βάτος είναι το σύμβολο της ισχύς των πολεμικών φυλών του Ισραήλ την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, με Θεό το φοβερό Γιαχβέ. Αυτή η βάτος και εγώ ήταν πάντα, έβγαζε ένα γαλαζοπράσινο φως, αλλά ποτέ δεν κάηκε. Λέει λοιπόν ο Σπρεμπέρ, και έτσι πλήθαιναν οι φωνές όσων έλεγαν πως οι μέρες του σκότου κράτησαν πολύ, πως είχε χρειαστεί μακρά αναμονή, όσο να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση της ευδαιμονίας και να επαληθούν οι επαγγελίες του φωτός. Είπαν, ελάτε, αφήστε μας να χτίσουμε σπίτια γύρω από την αιωνίως φλεγόμενη βάτο. Θα παρέλθουν και απάντα οι μέρες του σκότου και του ψύχου, καθώς η βάτος θα καίει πάντα χωρίς να χαίγεται ποτέ. Έτσι μιλούσαν οι πιο τολμηροί, εκείνοι που μέσα τους ζούσε το μέλλον, όπως το αγέννητο σώμα των εγγύων. Εκείνοι που δεν είχαν ανάγκη από χρησμούς και είχαν δικό τους φρόνημα υψηλό και δεν ρωτούσαν τι θα συμβεί, αλλά τι να κάνουμε, είναι σαφές ποιος αναφέρεται. Παρά τα εμπόδια και την έκφρα των άλλων, πολλοί τους ακολούθησαν στο απόκρινο δύσβατο μονοπάτι προς τη φλεγόμενη βάτο και αποφάσισαν να ζήσουν μέσα στο φως της. Τότε όμως άρχισαν να καρδινιάζουν τα κλαδιά της. Ύστερα έπεσαν και έγινε στάχτη. Ακόμα και η ρίζα κάηκε και έγινε στάχτη. Σκοτίνιασε πάλι και έπιασε κρύο. Πάλι ακούστηκαν φωνές που έλεγαν. Βλέπετε πως διαψεύθηκαν οι προσδοκίες. Δεν μπορεί, κάποιος θα φταίει. Ας δούμε ποιος είναι ο φταίχτης. Και τότε οι νέοι άρχοντες έβαλαν και σκότωσαν όλους όσους μίλησαν έτσι και οι ίδιοι είπαν. Θάνατος όποιον διαδίδει πως κάηκε η βάτος. Ατίμωση και θάνατος. Πείτε μας, ποιος που δεν είναι εχθρός δεν θα βλέπε το φως της. Ποιος μη εχθρός θα κρύωνε στη ζεστή και θα μπορεί. Θα μπορεί. Έτσι μίλησαν οι νέοι άρχοντες, όρθιοι πάνω στο λόφο από στάχτες και οι νέοι σκλάβοι γύρω τους κρατούσαν ψηλά πυρσούς που φώτιζαν τα παιδικά. Και πάλι σηκώθηκαν μερικοί, που μέσα τους ζούσε το μέλλον, όπως το αγέννητο έμβριο στο σώμα της γυναίκας, και είπαν: Η βάτος έχει καεί, γιατί υπάρχουν πάλι νέοι άρχοντες και σκλάβοι, που εμείς τους δώσαμε άλλο νόημα. Γιατί πάλι υπάρχει ψέμα και αποθυρία και ταπείνωση και πάθος για εξουσία. Ελάτε να κάνουμε κάπου αλλού μια νέα αρχή. Το νέο ξεκίνημα ήταν το σύνθημα της αριστερής αντιπολίτευσης στη δεκαετία του 20 στη Ρωσία. Όμως οι νέοι αφέντες διέταξαν τους σκλάβους να εξυπνούν όπου σταθούν και όπου βρεθούν τη φλεγόμενη βάτο. Άπλετος όσο ποτέ μας φωτίζει το φως, αντικούσε το τραγούδι τους μέσα στα σκοτάδια. Τρέμοντας από το κρύο, συνέχισαν το τραγούδι. Πώς μας θερμαίνει η αιώνια φλόγα της βάτου, οι νέοι μπράβοι των νέων κυρίων ξαμολύθηκαν να ξεπαστρέψουν αυτούς που έλεγαν την αλήθεια. Να ετοιμάζουν τα ονόματα όσων διατείνονταν πως πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα. Ωστόσο, όσους και αν σκότωναν, δεν μπορούσαν να καταστρέψουν την ελπίδα, που είναι παλιά όσο και το πένθος. Νέα σαν την αυγή. Υπάρχει μια άλλη βάτος. Πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε, διακηρύσουν οι μυστικές φωνές των διοκόμενων από τα πρωτοπαλίκαρα των παλιών και των νέων αφεντικών. Δεν τη βρίσκουμε. Θα φυτέψουμε μια καινούρια. Ευλογημένοι να είναι όσοι μιλούν έτσι. Μακάρι να είναι ευκολοδιάβατα για αυτούς τα πέτρινα μονοπάτια. Ήθε το φρόνημά τους να ξεπερνάει το θρήνο μας. Αυτά είπε ο ξένος πριν μας αφήσει ξανά. Προσπαθήσαμε να τον ξεχάσουμε γρήγορα. Το ίδιο και την πικρή γεύση της ελπίδας.
μας είχαν κουράσει τα νέα ξεκινήματα. Αυτή η αίσθηση απελπισίας, συντροφή, είναι που βγάζει αυτές τις νέες θεωρίες. Το βιβλίο του Σπερμπέρ μιλάει για πολλά πρόσωπα της Κομιντέρ. Κεντρικό έχει ένα Γερμανό που εύκολα αναγνωρίζεται, ο παδός της Λούξεμπουργκ και ο παδός του Ενίου Μετώπου, ο οποίος συντρίβεται και βλέπει να συντρίβεται το κόμμα του από νέα στελέχη που έρχονται με μια νέα γραμμή που θα πω μετά ποια είναι. Και αν πασάν που λένε και στα γαλλικά, επειδή ο Σπερμπέρ είχε υπάρξει πράκτορας της Κομιντέρ και είχε δουλέψει ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, αναφέρεται πολύ εκτενώς στην Γιουγκοσλαβία. Εκεί αναφέρεται σε μια τρομακτική ιστορία. Διότι στη Γιουγκοσλαβία, στη δεκαετία του 30, τα τοπικά στελέχη του ΚΚ αντισταθήκανε στις Νέες Ζηλανδίες. Μεταξύ 36 και 39, 900 στελέχη του ΚΚ Σερβίας και Κροατίας βρήκανε καταφύγιο ή ανακληθήκανε και τους ζήτησε να πάνε στη Μόσχα. Από τους 900, οι 800 εκτελεστήκαν. Μόνο σε 33 επιτράπηκε να γυρίσουν πίσω. Ένας από αυτούς ήταν ο Τίτο, ο οποίος συνεργάστηκε με αυτό το κύμα καταστολής. Αλλά ταυτόχρονα έμαθε να το γνωρίζει πολύ καλά. Και όταν το 45 είδε να ξαναμπαίνει μπροστά αυτή η μηχανή, αντέδρασε και αντέδρασε ένοπλα. Ήδη ένα πρώτο. Πολύ ώρα. Είμαι στα 20. Είμαι στα 20 και είμαι στο πρώτο σημείο. Ένα πρώτο συμπέρασμα. Τίποτα δεν πάει χαμένο στην ιστορία σου. Αυτές οι εμπειρίες και αυτές οι μεγάλες συζητήσεις της δεκαετίας του 30 μπορούν να ανοιχνευτούν πάρα πολύ εύκολα στην ιστορία της αριστεράς όλα τα επόμενα χρόνια. Σημείο δεύτερο λοιπόν. Τι αφηγούνται στην πραγματικότητα αυτές οι φωνές. Πολλοί σύντροφοι από εμάς λένε ζούμε ένα δράμα. Ζω στην κατάθλιψη, δεν αντέχω. Από την τρομακτική ελπίδα της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ πέσαμε στην απελπισία της εποχής του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικό είναι. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό υψωμένο όχι στο τετράγωνο, όχι στον κύβο, υψωμένο στην ιωστή. Αυτό είναι μια φράση από τις λίγες που έμαθα στο μαθηματικό, προσπαθεί να περιγράψει το άπειρο. Στην ιωστή. Διότι το επαναστατικό κύμα του 17 ήταν το υψηλότερο στην ιστορία. Δεν γέννησε φρούδες ελπίδες. Ήταν ένα σώμα πολιτικής. Μια ανάλυση για τον πόλεμο, μια σύνδεση του πολέμου με τον υπεριαλισμό, μια σύνδεση του υπεριαλισμού με τον καπιταλισμό, μια γραμμή αντιμετώπισης. Το στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχθρός, το μετατροπή του πολέμου σε κοινωνική επανάσταση, το όλη η εξουσία στα Σοβιέτ, το χτίσιμο της διεθνούς και η επεξεργασία μιας γραμμής για το τι μπορεί να κάνει μια επαναστατική διεθνής και ένα επαναστατικό κόμμα σε συνθήκες που υποχωρεί το μεγάλο επαναστατικό κίνημα. Άρα το ενιαίο μέτωπο και η μεταβατική πολιτική. Αυτό ήταν ένα σώμα του 17. Μέσα από το οποίο χτιστήκαν εργαλεία, χτιστήκαν κόμματα, χτιστήκαν μέτωπα, χτιστήκαν δίκτυα. Πάνω στα οποία πάταγε η ελπίδα. Αυτό το κίνημα, όπως λέει ο Σέρς με μια πολύ απλή φράση, μην ψάχνετε περίπλοκους τρόπους να εξηγήσετε. Αυτό το κύμα ιτήθηκε. Ιτήθηκε στη Ρωσία. Δεν είναι σημερινό θέμα και άρα να μην μακρύνω η περιγραφή το πώς από την Νικηφόρα Επανάσταση και το όλη η εξουσία στα Σοβιέτ περνάμε στην πολιορκημένη επανάσταση, στο γραφειοκρατικά εκφυλισμένο κράτος της εποχής του πολεμικού κομμουνισμού και της ΝΕΠ και στο ανέβασμα μιας συμμαχίας, πάλι όπως λέει ο Σέρς, των γραμματέων των οργανώσεων του κόμματος με τους γραμματείς της αστυνομίας υπό την ηγεσία του Στάλιν, η οποία από το 1928 και μετά είναι σαφές ότι έχει τσακίσει το κύμα του 17. Αυτή η ήττα στη Ρωσία μεταφέρθηκε εύκολα στη διεθνή. Ήταν πολύ πιο δύσκολο το να μεταφερθεί στα ΚΚ. Τα οποία είχαν διαπαιδαγωγηθεί από το. Έγινε πολύ πιο βία αυτή η ανατροπή. Να αναφέρω επιγραμματικά τα βασικά επεισόδια αυτής της επιχείρησης.
το κεντρικό κόμμα της διεθνούς έξω από το ρώσικο είναι το γερμανικό κόμμα. Το μεγαλύτερο κόμμα στον κόσμο μετά τους Ρώσους και ταυτόχρονα το κόμμα στη χώρα κόμβο για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Το κόμμα στη Γερμανία. Αυτό το κόμμα μέσα από την προηγούμενη μεγάλη συζήτηση έχει καταλήξει στη γραμμή του ενιαίου μετώπου και στη γραμμή της μεταβατικής πολιτικής. Με πολλές περιπέτειες έχει αποκτήσει μια εθνική ηγεσία πεισμένη πάνω σε αυτό και η οποία διατηρεί μια συνέχεια με το Σπάρταγο και τη Ρόζα. Αν δείτε τα ονόματα των κεντρικών ηγετών, είναι παλιοί σπαρτακιστές. Το 28 όμως, τα συμφέροντα της γραφειοκρατίας στη Ρωσία είναι πλέον άλλα. Προετοιμάζεται η βία κολεκτιβοποίηση, προετοιμάζεται η επίθεση στους αγρότες. Ο Στάλιν έχει συμφέρον να δημιουργήσει μια εικόνα ότι πλαστής αισιοδοξίας και ταυτόχρονα να στραφεί τελείως αλλού η προσοχή από τα πράγματα που συμβαίνουν στη Ρωσία. Αυτό το κόμμα λοιπόν το γερμανικό ενημερώνεται ξαφνικά ότι ο καπιταλισμός έχει μπει στην τρίτη και πιθανάτια περίοδο, ότι σε αυτή την περίοδο δεν ισχύουν τα καθήκοντα του ενιαίου μετώπου, ότι όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι φασίστες διαφόρων αποφρώσεων, μεταξύ των οποίων οι σοσιαλδημοκράτες είναι οι πιο επικίνδυνοι φασίστες από όλους. Οι λεγόμενοι social φασίστες. Άρα απαγορεύεται οποιαδήποτε συνεργασία μαζί τους και στα πιο ψηλά πέφτει η φοβερή κράτη. Μετά το Χίτλερ η σειρά μας. Είναι μια πολιτική που είναι απολύτως παθητική απέναντι στο Χίτλερ και η οποία οδηγεί στο τρομερό σημείο που δείχνει ο Τρότσκι έντονα ότι το μεγαλύτερο κόμμα της διεθνούς παραδόθηκε απέναντι στον Χίτλερ ουσιαστικά αμαχητή. Ο Τρότσκι κάνει μια προειδοποίηση που από την ιστορία έχει βγει ότι το κομμουνιστικό κίνημα στην Ευρώπη θα ανακάμψει οπωσδήποτε. Αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση είναι να ανακάμψει το κομμουνιστικό κόμμα ξανά στη Γερμανία. Πράγμα το οποίο ήταν. Αυτά δεν γίνονται εύκολα. Αυτά είναι σπασμένα κόκαλα, είναι αίμα, είναι πόνος ανθρώπων, στελεχών, δικτύων, οργανώσεων που υπήρχαν στη Γερμανία. Και αυτά περιγράφει η λογοτεχνία που ανέφερα προηγούμενα. Και ενώ έχει επιβληθεί η γραμμή του σοσιαλφασισμού, ξαφνικά έρχεται καινούργια γραμμή. Ότι όλα αυτά είναι τρέλες. Ο κεντρικός εχθρός είναι οι φασίστες. Ο Χίτλερ ανακαλύπτεται το 1936, ενώ έχει 3 χρόνια στην εξουσία. Και απέναντι στον κίνδυνο του Χίτλερ που ήδη έχει ανέβει στην εξουσία, είναι νοητές, είναι επιβεβλημένες οι συνεργασίες με τους πάντες, ακόμα και με τις αστικές πολιτικές δυνάμεις. Πράγμα το οποίο απαγόρευε η πολιτική του ενιαίου μετώπου. Και άρα τα κομμουνιστικά κόμματα ξαφνικά σπρώχνονται σε συνεργασία με αστικά δημοκρατικά κόμματα για να αποκλείσουν το δρόμο στο φασισμό. Οι συνέπειες στη Γαλλία είναι τρομερές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα για να μπει στην κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου υποχρεώνεται να δεχτεί πράγματα όπως για παράδειγμα θα υπερασπίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα της Γαλλίας στην Αφρική. Δεν θα δεχτούμε να αποκοπεί η Γαλλία από τις πρώτες τράπεζες λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης. Τι αντίσταση, σημείο 3 γρήγορα μόνο σε τίτλους, τι αντίσταση υπήρξε σε αυτή την πορεία. Εμείς δηλώνουμε τροσκιστές. Παρ' όλα αυτά, σε όλα μας τα κείμενα έχουμε υπερασπίσει ότι η αντίσταση σε αυτή την πορεία δεν ήταν μόνο από τους τροσκιστές. Είναι κολοσιαίας σημασίας για τον μαρξισμό το γεγονός ότι απέναντι σε αυτή την εξέλιξη στάθηκε όλη η παλιά ηγεσία του Οκτώβρη. Ό,τι λάθη και ό,τι διαφωνίες να είχαν μεταξύ τους, στην κρίσιμη στιγμή επιλέξανε το επιτελεστικό απόσπασμα και όχι το συμβιβασμό με την νέα κατάσταση. Αυτό έχει τεράστια και ηθική και πολιτική σημασία. Κυκλοφορούν όλες οι ιστορίες ότι κάποιοι από αυτούς ομολογήσαν. Ο Τρότσκι είναι γνωστό ότι έχει συγκρουστεί πολλές φορές τη ζωή του με τον Κάμενεφ και τον Ζνόρο. Όταν διάβαζε στον αστικό τύπο διάφορους ελαφρούς εν πάση περιπτώσει αναλυτές να γράφουν μα ο Κάμενεφ και ο Ζινόπη, τι προσωπικότητες και αυτές ομολογήσαν ότι είναι πράκτορες πριν να εκτελεστούν, πόση έλλειψη θάρρους, πόση έλλειψη χαρακτήρα.
Η απάντηση του Τρότσκι είναι ότι κάθε υλικό, ακόμα και το πιο σκληρό υλικό, μετριέται με το μέγεθος των καταστρεπτικών δυνάμεων που επιδρούν πάνω του. Ότι ο Κάμενεχ και ο Ζινόβια σε συνθήκες ομαλού κοινοβουλευτισμού κτλ. Από θάρρος χαρακτήρα θα είχαν να πουλήσουν σε όλους. Περίσευμα είχαν. Οι καταστρεπτικές δυνάμεις που λειτουργήσαν απάνω τους ήταν τεράστιες. Από όλο αυτό όμως ξεχωρίζει πράγματι ο Τρότσκι και ο Μπαρέτου. Για να μην το λέω με δικά μου λόγια που θα πάρουν πολύ, να το πω με τα λόγια ενός ανθρώπου που έζησε τη ζωή του υπό τη σημαία και μάλιστα στο πιο δύσκολο σημείο του σταλινισμού. Λέοπολντ Τρέπερ, ο αρχηγός της Κόκκινης Ορχήστρας, και θα ανοίξω μια παρενθεσούλα γιατί έχει να κάνει και με τις προετοιμασίες λόγω του συμφώνου. Ένας από τους πράκτορες της Κομιντέρν, ο Τρέπερ, οργάνωσε. Αυτός ο λέω δύο πράγματα και κλείνω. Οργάνωσε ένα δίκτυο κατασκόπων σε όλη την Ευρώπη, όντας απολύτως σίγουρος ότι οι Ναζί θα κηρύξουν πόλεμο στους Γερμανούς. Το δίκτυο παρουσιάστηκε στο Στάλιν μετά την υπογραφή του συμφώνου. Και οι εντολές του Τρέπερ ήταν να διαλύσει το δίκτυο. Δεν το έκανε παρακούοντας τις εντολές με τους σχετικούς κινδύνους της εποχής. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, η Κόκκινη Ορχήστρα άρχισε να κελαϊδάει. Στην αρχή θεωρήθηκε προβοκάτσια. Στη συνέχεια έγινε κατανοητό το τι ήταν. Λέει ο Τρέπερ λοιπόν, όλοι αυτοί που δεν αντιστάθηκαν στον σταλινικό μηχανισμό είναι υπεύθυνοι, συλλογικά υπεύθυνοι. Δεν αποτελώ εξαίρεση σε αυτήν την ετοιμιγωρία. Αλλά ποιοι διαμαρτυρήθηκαν εκείνη την εποχή, ποιοι ύψωσαν τη φωνή τους για αυτά τα έσχη, οι τροσκιστές μπορούν να διεκδικήσουν την τιμή. Ακολουθώντας τον παράδειγμα του ηγέτη τους που ανταμείφθηκε για την επιμονή τους με ένα δολοφονικό χτύπημα από ρηπαρτική αξίνα, πολέμησαν τον σταλινισμό μέχρι εσχάτων και ήταν οι μόνοι που το έκαναν. Μετά από τις μεγάλες εκαθαρίσεις μπορούσαν να φωνάζουν την εναντίωσή τους μόνοι στις παγωμένες στέπες όπου είχαν σταλεί για να εξοντωθούν. Στα στρατόπεδα η συμπεριφορά τους ήταν αξιοθαύμαστη, αλλά οι φωνές τους χάνονταν μέσα στην τούντρα. Σήμερα οι τροσκιστές έχουν το δικαίωμα να κατηγορούν αυτούς που κάποτε ούπιαζαν μαζί με τους λύκους. Να μην ξεχνάμε όμως ότι είχαν ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με εμάς. Ένα συγκροτημένο πολιτικό σύστημα ικανό να αντικαταστήσει τον σταλινισμό. Γι' αυτό το διάβασα το κομμάτι. Σύντροφοι, το να σταθούν όρθιοι άνθρωποι σε τέτοιες εποχές δεν είναι ζήτημα ηθικής και ατομικής αξίας. Ο Τρέπερ, ένας πολύ έμπειρος αγωνιστής, εντοπίζει ακριβώς το πολιτικό σύστημα των ιδεών του Τρότσκι, την προδομένη επανάσταση. Ως αντίβαρο, ως πλαίσιο ανασύνταξης. Αυτό κράτησε ζωντανό ένα κομμάτι. Είναι σίγουρο ότι κρατηθήκαν και άλλα κομμάτια. Μέσα στα ΚΚ, όπως είπα και προηγούμενα, μπορεί να δει κανένα τα ίχνη, είτε στην Ιουγκοσλαβία, είτε στην Κίνα, είτε στο Βιετνάμ. Όποιος διαβάσει προσεκτικά ιστορία και ξέρει τι ψάχνει, θα δει τα ίχνη των συζητήσεων του 30 σε όλα αυτά τα κομμάτια. Και υπάρχει και ένα τελευταίο σημείο με το οποίο κλείνω. Ποια ήταν η εξέλιξη? Η εξέλιξη ήταν αυτή η πρόβλεψη της θεωρίας του ολοκληρωτισμού, η καταθλιπτική ισχύ του κράτους που δεν επιτρέπει απολύτως τίποτα, που το μόνο που μένει είναι να διατυπώσουμε την απελπισία μας ή να ανοιχθούμε σε συνεργασίες με τις αστικές δημοκρατικές δυνάμεις απέναντι στον ολοκληρωτισμό? Η εξέλιξη δεν ήταν αυτή. Οι εξεγέρσεις στην Ανατολή είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο κρύβει η αναφορά σε όλη αυτή την εποχή. Και είναι εξαιρετικά πυκνές. Για παράδειγμα, στην Πολωνία μεταξύ 50 και 80 γίνονται πιο πολλές εξεγέρσεις από όσες φορές κάναμε εκλογές στην Ελλάδα. 56, 60, 68, 70, 76, 80. Δεν ισχύει η εικόνα του μονόλιθου. Και το ίδιο ισχύει η Ουγγαρία, Ανατολική Γερμανία κτλ. Οι εξεγέρσεις επίσης στη Δύση ανοίξαν ένα ολόκληρο δρόμο για την ανασυγκρότηση της αριστεράς. Από αυτήν την άποψη, οι θεωρίες του ολοκληρωτισμού δεν είναι βάθρο για να στηριχτούμε, παρόλο που στην πρώτη τους φάση, αυτή στην οποία αναφέρθηκα, είναι κραυγές καταγγελίας και αγωνίας και απελπισίας απέναντι στον σταλινισμό, οι οποίες έχουν τον ενδιαφέρον.